Αφίτσουλ Κανάκι, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 26595. ΜΕΤ και ΑΕ. Κανείς δεν ξέρει καλύτερα το μέταλλο. Πρακτορείο ΟΠΑΠ Τσινούδης, Δημοκρατίας 38, Διδημότυχο. Τηλέφωνο 698-48-02-034. Έπιπλα Αφή Δημητρακάκη. Έπιπλα παραγωγής που κατασκευάζονται στο εργοστάσιο μας από εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα στις αποχρώσεις και διαστάσεις της επιθυμίας σας. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία, δική μας είναι η χαρά. Έχει εδώ και 3 μήνες που έχουμε προσπαθούμε να διοργανώσουμε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι και οι δύο λόγοι που αναφέρατε είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Ο ένας λόγος είναι για τα παιδιά. Είμαστε υποχρεωμένοι σαν άνθρωποι και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε πρέπει να βρισκόμαστε εκεί. Είναι η ιερή υποχρέωση. Όσο για το δεύτερο γεγονός, για τα δύο παιδιά που κρατούνται στην Τουρκία, νομίζω ότι υπάρχουν αρμόδιοι να ασχοληθούν. Δεν χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα, γιατί όπου ασχολούνται και πάρα πολλοί, κάνουν νομίζω και κακό. Οπότε θέλει ψυχραιμία. Συμπαραστεκόμαστε όλοι μαζί μας τα δύο παιδιά, στους γονείς τους. Νομίζω ότι υπάρχουν αρμόδιοι που πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά και ενεργά για να λυθεί όσο δυνατόν πιο γρήγορα αυτό το θέμα και το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, όχι μόνο για την οικογένεια, για όλη την Ελλάδα. Πάμε τώρα στο αγωνιστικό. Ήταν ένας αγώνας. Το αγωνιστικό το κρίνετε εσείς. Εμείς είμαστε οι πρωταγωνιστές, αν θέλεις να πεις. Ένα παιχνίδι. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι είχαμε τα παιδιά μαζί μας, τα παιδιά που νομίζω ότι δώσαμε όσο χαρά μπορούμε να δώσουμε. Νομίζω ότι αυτό τα καλύπτει όλα, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία. Όλοι είναι φίλοι, γνωριζόμαστε, το πείραγμα ήταν πριν, θα είναι μετά. Αυτά είναι για 5-10 λεπτά. Αυτό που έχει σημασία και αυτό που μένει είναι το χαμόγελο αυτών των παιδιών. Νομίζω ότι, το είπα και στην αρχή, ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τα κάνουμε αυτά τα παιδιά να χαμογελάνε και να δίνουμε ό,τι μπορούμε να δώσουμε για να τους κάνουμε καλύτεροι και να κάνουμε καλύτερη τη ζωή όλων μας. Σαν εκπρόσωπος των παλεμάχων του Ορέστη Ρεστιάδας, ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο της πόλης μας και όσους ήρθαν στο κήπεδο, αλλά και όσους συνεισέφεραν οικονομικά για να βγει πέρα σε αυτή η διοργάνωση. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τη συμμετοχή τους και τη στήριξή τους και με τον τρόπο αυτό βοήθησαν να βελτιωθεί έστω και λίγο η εκπαίδευση των παιδιών αυτών με ειδικές ικανότητες. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε επίσης τον Θοδωρή Ζαγοράκη και όλους τους φίλους που μας έκαναν την τιμή να έρθουν να παίξουν στο γήπεδό μας και με τον τρόπο αυτό να δείξουν και αυτοί έμπρακτα τη στήριξή τους στον τόπο μας και στα παιδιά αυτά.